Συναγερμό και στην περιφέρεια Θεσσαλία μετά την ανίποτη τραγωδία στην Αττική. Ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία, που ήδη συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη με πυροσβεστική, στρατό, αεροπορία, αστυνομία και πολιτική προστασία για την επικαιροποίηση του σχεδίου έκτακτη ανάγκη που υπάρχει, ξεκαθαρίζει σε όλου του τόνου ότι πρέπει πάση θυσία σε έκτακτε περιπτώσει να προστατευτούν ανθρώπινε ζωέ. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται όλε οι διαδικασίε για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Ποιο κάνει τι ποιος επικοινωνεί με ποιον, που υπάρχουν μηχανήματα σε όλη τη Θεσσαλία διάσπαρτα, είτε είναι της περιφέρειας, είτε των άλλων σχηματισμών, αλλά είτε ιδιωτικά για να μπορέσουν να μισθωθούν και για να μπορέσουν να είμαστε παρόντες στις έκτακτες ανάγκες την κατάλληλη στιγμή. Επικυρωποιήσαμε το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, μέσω ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλία θα ενισχύσει μεταξύ άλλων και την πυροσβεστική με ντρόουν, ενώ θα διαθέσει και ένα ποσό τη τάξη των 3 εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμό. Εμεί ω Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσουμε για να ανανεωθεί ή να αυξηθεί ο στόλο των οχημάτων στην πυροσβεστική με 3 εκατομμύρια ευρώ, στην αστυνομία με 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τώρα έχουμε και ένα αίτημα και από το στρατό για την ανανεώση. Βέβαια, χρειάζονται και ντρόν. Οι πυροσβεστικοί πρέπει να πάρουν την άδεια, βέβαια, από το αρμόδιο υπουργείο τους. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε στην αγορά αυτών των ντρόν για την πυροσβεστική για την προστασία των πολιτών. Το καλοκαίρι πάντως είναι μπροστά και η κίνδυνη ορατή. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχη ζήτησε από όλου του φορεί αλλά και του πολίτε να είναι σε διαρκή εγρήγορση. Ε, αντιμετωπίζουμε καθημερινά δύσκολε καταστάσει, άλλε οι οποίε φαίνονται, άλλε οι οποίε δεν φαίνονται γιατί είναι μικρότερη έκταση. Και οπωσδήποτε χρειάζεται μια εγρήγορση από όλου μα. Όλοι μα πρέπει να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή πρωτίστω.